κατάπαυση του πυρός μπορεί να επιτεύχθει και στον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά η Αρμενία είναι ένα καζάνι που βράζει. Εξοργισμένοι διαδηλωτές όρμησαν στο Γερεβάν στην είσοδο του Πρωθυπουργικού Μεγάρου και ζητούσαν την παρέτηση του Πασινιάν. Internal enemy, Nikol Pashinyan, rejected to support Armenian citizens who are now living there. So this is a shame of our nation. It's something that we've been fighting for 30 years, more than 30 years, and now it all went for nothing. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Πασινιάν κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι είναι απρόθυμη να παρέμβει. This is not domestic issue for Azerbaijan. This is when the rights of an entire people are brutally violated. Τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, ξεκινούν και οι πρώτες διαπραγματεύσεις για το νέο καθεστώς του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο γεφλάχ του Αζερβαϊτζάν. Στο τραπέζι τίθεται η επανένταξη του εδάφους στους Αζέρους, αλλά και το μέλλον των περίπου 120.000 Αρμενίων που ζουν εκεί. Ο πανίσχυρος ηγέτης του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, δήλωσε ότι θα διασφαλίσει την παραμονή των Αρμενίων στην περιοχή. Tahsil hüquqları, medeniyet hüquqları, din hüquqları, municipal seçki hüquqları. Yani Azerbaycan azad cemiyettir. Azerbaycan çok milletli, çok konfesyonlu. Παράτσι βεβαίως όμως, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προκαλώντας ένα νέο προσφυγικό κύμα στο Νότιο Κάυκασο. Εικόνες δείχνουν ανήμπορες ηλικιωμένες γυναίκες και μικρά παιδιά να εγκαταλείπουν τον τόπο που έζησαν για περισσότερο από 30 χρόνια. Τουλάχιστον 5.000 έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία. Αρμενικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μόνο από τον πόλεμο που κράτησε μία μέρα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 200 άνθρωποι.